Κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου και Πρόεδρε της Κοινοφελούς Επιχειρήσης Φάλης, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεθυμίας, αγαπητοί εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θρεπτιωτικών πολιτικών αρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα πρώτα πολιτούρια πραγματοποιήθηκαν το 2008 στην κεντρική σκηνή του Διπεθέ Καλαμάτας από τον αείμνηστο Γιώργο Τσαγκάρη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Διπεθέ Καλαμάτας. Θέλοντας να τιμήσει τη Μαρία Πολυδούρη, την ποιήτρια του τόπου μας. Μετά το θάνατό του, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας θεώρησε υποχρέωσή του να συνεχίσει τους δύσκολους δρόμους της απαιτητικής καλλιστισίας και ποιότητας και αποφασίστηκε ομόφωνα, κατόπιν προτάσεως της αειμνήστου Προέδρου του Συλλόγου, της Μαρίας Τσαγκαράκη, να καθιερωθούν τα πολυδούρια σε ετήσια βάση. Οργανώνοντας τα πολυδούρια, δεν μένουμε στην πραγματοποίηση ενός πνευματικού μνημοσύνου. Θα φροντίσουμε έτσι ώστε και το έργο της ποιήτριας και το πρόσωπό της να αποτελούν πηγές σύγχρονης έμπνευσης. Το 2011, ο Δήμος Καλαμάτας, τιμώντας την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη, ανακοίνωσε την καθιέρωση σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας, Πανελληνίου Βραβείου Ποιήσης Μαρίας Πολυδούρη, πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή ή ποιήτριας με ποιητική συλλογή που θα είχε εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά, προσφέροντας χρηματικό έπαθλο. Σήμερα, 16 χρόνια μετά, ο Δήμος Καλαμάτας, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας Φάρης και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας συνδιοργανώνουν τα 14 πολυδούρια αφιερωμένα στη Μαρία Ελαϊνά, ποιήτρια, μεταφράστρια και κριτικό λογοτεχνίας. Όπως είναι πανελληνικώς γνωστό, το βραβείο ποιήσης Μαρία Πολυδούρη αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό και επιβεβαιώνει ότι η Καλαμάτα είναι μια πόλη που τιμά τα γράμματα και τον πολιτισμό. Ας θυμηθούμε όμως λίγα στοιχεία από τη ζωή της ποιήτριας. Η Μαρία Πολυδούρη γεννήθηκε το 1902 στην Καλαμάτα. Στα 16 της διορίστηκε στην Ομαρχία Μεσσηνίας. Σε ηλικία 18 ετών, το 1920, έχασε και τους δυο γονείς της. Την επόμενη χρονιά πήρε μετάθεση στην Ομαρχία Αθηνών και παράλληλα εγγράφηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην υπηρεσία της εργαζόταν και ο ομότεχνός της, Κώστας Καριωτάκης. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 22. Η Μαρία ήταν τότε 20, ενώ ο Καριωτάκης 26. Γνωρίστηκαν και μεταξύ τους αναπτύχθηκε ένας φοδρός έρωτας που μπορεί να κράτησε λίγο, αλλά επηρέασε καθοριστικά τη ζωή και το έργο της. Την τελευταία της πνοή την άφησε στην Αθήνα το 1930. Είναι μια ποιήτρια της νεορομαντικής σχολής, καλλιέργησε το αίσθημα του ανικανοποίητου και της παρακμής. Ανήκει στη γενιά του 1920. Ο έρωτας και ο θάνατος είναι οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η ποιήσή της. Είναι μεστή από πηγαίο λυρισμό που ξεσπά σε βαθιά θλίψη και κάποτε σε σπαραγμό, με εμφανείς επιδράσεις από τον έρωτα της ζωής της, τον Κώστα Καριωτάκη, αλλά και τα μανιάτικα μερολόγια. Καλώ στο βήμα τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας, κύριο Βασίλειο Μπαζάνη, να αναγνώσει την απόφαση της Επιτροπής Κρίσεως. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και φέτος σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση που ετοιμάσαμε για τη Μαρία Πολυδούρη και την Λαϊνά. Λοιπόν, στην Καλαμάτα 26 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, σε ώρα συσκέψεων του Ιστορικού Δημαρχείου, συνήλθε υπό την προεδρία του κυρίου Λάπα Άγγελου, φιλολόγου συγγραφέα, ως αναπληρωτή του Δημάρχου, η Επιτροπή Κρίσεως και Απονομής του Πανελληνίου Βραβείου Ποίησης Μαρία Πολυδούρη σε πρωτοεμφανιζόμενο ή πρωτοεμφανιζόμενη εκδοτικά ποιητή-ποιήτρια το 23, η οποία σε
συστάθηκε με βάση τον κανονισμό θέσπισης του εν λόγω βραβείου, προκειμένου να αποφασίσει για την απονομή του σύμφωνα με την υπαριθμό 60, 24 Απριλίου 2024, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας Φάνης. Παρέστησαν τα μέλη. Ο κ. Λέαπας Άγγελος, φιλολόγος συγγραφέας, η κυρία Κουτριάνο Ελένα, καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία συμμετείχε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, ο κύριος Μπαζάνης Βασίλειος, πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας και η κυρία Πράτια Ευσταθία, γενική γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας. Δεν παρέστη ο κύριος Κοσμόπουλος Δημήτρης, ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής και καλλιτεχνικός διευθυντής του τομέα λόγου και γραμμάτων της Φάρης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ο οποίος απέστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα την πρότασή του τόσο για την κατάρτιση της βραχίας λίστας όσο και για την επιλογή των προκρινωμένων ποιητών-ποιητριών του βραβείου. Είχε γίνει δέουσα προεργασία από τα μέλη την 5η 20 Ιουνίου, κατά την οποία είχαν αποκλειστεί του διαγωνισμού οι ποιητικές συλλογές που δεν πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης. Καταρτίστηκε η βραχία λίστα, αποτελούμενη από τις ακόλουθες 7 ποιητικές συλλογές κατόπιν ψηφοφορίας. Τα ονόματα των ποιητών-ποιητριών καταγράφονται κατά αλφαβητική σειρά. Πρώτη, Αβραμόγλου Αντζελίνα, Έτερων Εκατερών, εκδόσεις Ενίγνιο. Δεύτερος, Αλεβίζος Κωνσταντίνος, Επικουρικά, εκδόσεις Πηγή. Τρίτη, Λιακαία Εύη, Απόδειπνο, εκδόσεις Τράκα. Τέσσερα, Ξέστερνος Γιάννης, Άρρηκτες Φρικτορίες, εκδόσεις Ιολκός. Παναγιωτοπούλου Μάρθα, Ιδρύες, εκδόσεις Μίλη. Ρούση Κωνσταντίνα, Μία Αρχή Μόνο το Σύμπαν, εκδόσεις Αλφα Ωμέγα. Και έβδομη, Σιαχάμι Κωνσταντίνα, Άδης Απαλός, εκδόσεις Κύχλη. Μετά από γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το βραβείο ποίησης Μαρία Πολυδούλη 2023, εξημισίας, στην κυρία Λιακαία Εύη για την ποιητική συλλογή Απόδειπνο από τις εκδόσεις Τράκα και στην κυρία Σιαχάμι Κωνσταντίνα για την ποιητική συλλογή Άδης Απάλος από τις εκδόσεις Κύφλη, οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικούς προσανατολισμούς και γνωρίσματα. Τα ονόματα των ποιητριών καταγράφονται αλφαβητικά. Η συλλογή της κυρίας Λιακαία Εύης, Απόδειπνο από τις εκδόσεις Τράκα, περιλαμβάνει ποίηματα κυρίως άτιτλα της μοντέρνας ποίησης σε ελεύθερο στίχο και χαϊκού. Το έργο της εστιάζει στην ανθρώπινη υπόσταση και αναδεικνύει τη σημασία της φύσης. Η ποίητρια ανασύρει μνήμες από το παρελθόν και το οικογενειακό συγγενικό περιβάλλον της και εκφράζει έντονους υπαρξιακούς προβληματισμούς. Οι ποιητικές δημιουργίες της διαθέτουν ρυθμικότητα, εικονοπλαστική δύναμη και επιρροές από την ευρωπαϊκή και την ιαπωνική ποίηση. Η συλλογή της κυρίας Σιαχάμι Κωνσταντίνα, Άδης Απαλός από τις εκδόσεις Κύχλη, αποτελείται από 5 ποιητικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει πεζά ποίηματα. Οι ποιητικές δημιουργίες της εστιάζουν στην ανθρώπινη ύπαρξη και σκιαγραφούν το αιώνιο ερώτημα της πορείας προς το θάνατο, το οποίο η ποιήτρια επιζητεί να απαντήσει μέσω της συνειρμικής γραφής της. Οι ποιητικές συνθέσεις της διαθέτουν εικονοπλαστικούς στίχους, στους οποίους εναλλάσσονται όλα τα ρηματικά πρόσωπα και εντοπίζονται διακειμενικές επιρροές από την ευρωπαϊκή και κυρίως την ελληνική ποίηση. Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε να απονείμει έπαινο συμμετοχή σε 4 μαθητές και μαθήτριες για την ποιητική συλλογή στο πρώτο σκαλί, Χάικου με αίσθημα κενού, την οποία εξέδωσε το 4ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας. Οι μαθητικές ποιητικές δημιουργίες αποτελούν προϊόν του ομίλου Εργαστήρι Χαϊκού κατά το σχολικό έτος 22-23, ο οποίος υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της φιλολόγου Παρασκευής Ακριτίδου. Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απήγηση του θεσμού λόγω της μεγάλης συμμετοχής στο διαγωνισμό, 24 συμμετοχές, και τόνισε τη σημασία διατηρήσης του θεσμού, καθώς απότερος στόχος είναι η ενθάρρυνση των πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών στον χώρο της ποίησης. Τέλος, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες και τους εύχεται δημιουργικό μέλλον. Όπως διάβασα, φέτος για πρώτη φορά έχουμε κάτι μοναδικό, ίσως προάγγελο σε κάτι το οποίο συζήτησα, ας μου επιτραπεί πριν από την πράγμαση, με τον Δήμαρχο Καλαμάτας που έγινε σήμερα απόψε να μάθει να το επιβεβαιώσει. Είχα πάει πριν από μερικούς μήνες στο γραφείο του να συζητήσουμε για τα φετινά πολυδούρια και του είπα, Δήμαρχε, σκέφτομαι από του χρόνου να κάνουμε κάτι διαφορετικό προκειμένου να ενισχύσουμε τη μαθητική ποιητική δημιουργία,
να προκρίνουμε ένα βραβείο για μαθητές λυκείου βεβαίως, μόνο λυκείου, 16-17-18, με χρηματικό έπαθλο. Και δεν το ήξερα καθόλου. Φέτος είχαμε λοιπόν αυτή την υπέροχη συλλογή από τους μαθητές οι οποίοι είναι απόψε μαζί μας και η καθηγήτριά τους, κυρία Κριτίδου, και επιβεβαίωσαν ίσως αυτό το οποίο, χωρίς να το έχουμε συζητήσει ποτέ ούτε με την κυρία Κριτίδου ούτε με τους μαθητές, ευελπιστώ ότι θα ισχύσει από τον χρόνο, διότι βεβαίως είναι μια διαδικασία που απαιτεί και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Λοιπόν, κυρία Δημοπούλου. Καλώ το βήμα τον πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης Φάρης, κύριο Σωτήρη Κριτσοτάκη, για ένα σύντομο χαιρετισμό και για να απονείμει τα βραβεία. Κύριε Κριτσοτάκη. Καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε τα 14α Πολυδούρια στο Μέγαρο Χορού, τη γιορτή της ποίησης για την πόλη μας. Ο Δήμος μας και η Φάρης πάντα στηρίζει εκδηλώσεις που προάγουν τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό μας. Απόψε, στη μνήμη της ποιήτριάς μας, Μαρίας Πολυδούρη, τιμούμε νέες ποιήτριες και ποιητές που εμπνεύστηκαν από το έργο της, καθώς και για πρώτη φορά τιμούμε νέα παιδιά, μαθητές και μαθήτριες λυκείου για το ποιητικό τους έργο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ένας σπουδαίος θεσμός για την πόλη μας μεγαλώνει. Έγινε ήδη 14 ετών και συνεχίζει επιβραβεύοντας πρωτεμφανιζόμενους ποιητές και ποιήτριες, δίνοντάς τους κίνητρο να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να εκφράζονται μέσα από τον κόσμο της ποιήσης. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους σας. Σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς από τον Δήμαρχό μας, ο οποίος είναι εκτός Καλαμάτας, είναι στην Αθήνα για θέματα του Δήμου μας. Να είστε όλοι καλά και συγχαρητήρια και πάλι. Κύριε Λάπα, να έρθείτε να δώσετε. Να δώσετε κι εσύ Να δώσετε κι εσύ το δεύτερο βραβείο ποίησης. Παρακαλώ, κυρία Σιαχάμη. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Λιακέ και από την κυρία Σιαχάμη να μας διαβάσουν ένα ποίημά τους δύο. Κυρία Λιακέα, πρώτα εσείς και μετά η κυρία Σιαχάμη. Χωράφια. Μέσα τους φυτρωμένη μια βέργα χρυσή με το όνομά μας πάνω χαραγμένο. Κάθε βέργα μια ρίζα που χάνεται βαθιά κάτω στη γη. Χωράφια οργωμένα, σκεπασμένα με πρωινή δροσιά, πνιγμένα στη βροχή, πνιγμένα στα βάτα, κατάφυτα, με τις ελιές βαριές εντυμόγενες μάνες, με το ξερό χορτάρι κατακίτρινο, με το ξερό χορτάρι χρυσό. Με συντροφιά της σκίσες πάνω στα γυμνά δέντρα, με τα μπέλια πένθυμα σαν χώμα, με τα τσαπιά έτοιμα κόκκινα που μοσχοβολούν κάτω από τον πιο λαμπερό ήλιο, χωρίς ήλιο. Με παπαρούνες όσο φτάνει το μάτι, το ίδιο με μαργαρίτες και κοπάδια πρόβατα. Χωράφια, σκεπασμένα με χιόνι. Χωράφια στην ασίγαστη βροχή, που και που κάποιο πουλί κάνει κύκλους, βρίσκει ένα τσαμπί, ύστερα φεύγει. Ο ήλιος καίει το χρυσάφι, ο αέρας χτενίζει το χρυσάφι, ο αέρας πάβει και τα χωράφια μένουν. Ήσυχα,
και τα χωράφια μένουν ακίνητα, με μια βέρα χρυσή στην καρδιά τους. Γύρω τους στροβιλίζονται άνθρωποι. Δεμένοι από το όνομά τους, ένας-ένας στρέφουν με συντροφιά τους φως από τα χλωμά αστέρια, λύνονται και πετούν στον ουρανό. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ καθέναν ξεχωριστά από την Επιτροπή. Είναι μεγάλη συγκίνηση και για τον λόγο ότι αυτή είναι η πόλη μου. Το πατρικό μου σπίτι το βλέπω απέναντι, είναι δύο βήματα από εδώ. Οι περισσότεροι από τους αγαπημένους μου ανθρώπους παρίστανται. Το βιβλίο αυτό αγκαλιάστηκε με πάρα πολύ αγάπη. Ήταν πάνω από τις προσδοκίες μου αυτή η διαδρομή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ θερμά. Είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένη που συνέπεσε με το αφιέρωμα στην Μαρία Λαϊνά, διότι νιώθω πραγματικά πολύ συγγενής ως φύση μαζί της, καθώς και με το γεγονός ότι μοιράζομαι το βραβείο με την Κωνσταντίνα Σιαχάμη. Τα βιβλία με έναν περίεργο τρόπο κινούνται στους ίδιους χώρους, με την ίδια απαλότητα, σενότητα και σιωπή. Αυτά, δεν έχω κάτι να πω. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ θερμά το Δήμο Καλαμάτας, την Φάρις, το Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας για αυτή την τιμητική διάκριση. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα να βρίσκομαι εδώ και να λαμβάνω ένα βραβείο που φέρει το όνομα της Μαρίας Πολυδούρη. Μεγαλύτερη χαρά μου είναι, όπως είπα και προηγουμένως, που το μοιράζομαι με ένα αξιόλογο βιβλίο της Εύης Λιακέα, το Απόδειπνο, όπου κατά ένα περίεργο τρόπο τα δύο βιβλία μεταξύ τους συνομιλούν. Σχεδόν ακόμα και στο εξώφυλλο και οι δύο έχουμε επιλέξει τείχους σπιτιών. Βέβαια πρέπει να πω ότι η Μεσσηνία έχει αναδείξει ως τώρα γνήσιες, ατόφιες γυναικείες ποιητικές φωνές, εκτός από τη Μαρία Πολυδούρη και την Εύη Πλιακέα. Θα αναφερθώ στη Γιώτα την Αργυροπούλου, θα αναφερθώ στην Μαρία Παλοπούλου, που είναι και ιδιαίτερα αγαπητή μου φίλη, στη Φωτεινή Βασιλοπούλου και στην αγαπημένη Ελένη Κοφτερού, που είμαστε και φίλες. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα κι εγώ. Το οποίο έχει τίτλο «Θραύσματα μιας ερωτικής επιστολής». Σε άκουγα και φυλαγόμουν, αυτή η εξαίσια ως το κόκαλο πλάτι. Μαλλιά που άμα φύνονταν θα χυμούτσαν σαν πάνθυρες το παρόν μου. Εν τέλει, αμφισβήτησε σε ένα νεκροταφείο φλέβες και νευρώνες. Τώρα σου αλλάζω νερό μέρα παραμέρα και εσύ ορκίζεσαι. Όταν έρχεσαι, γίνομαι βαριά και ηλική. Με διανύουν πέτρες, ρήξεις, θεοί. Όλα θα έχουν το λόγο τους. Η χθεσινή νύχτα, με το βάρος σου πάνω μας, έτοιμος να μας ξαναπλάσεις. Είχα ξεχάσει τη λατρεία του έρωτα, τα τολμηρά σύνορα, τις ενδιάμεσες περιοχές που κρύβονται από τη φθορά και το χρόνο. Ο κίνδυνος είχε μυριστεί το θεϊκό μου μερίδιο.
Σε λίγο η τόσο υγιεινή μορφή σου θα γύρει στα πλευρά μιας βάρκας. Χείλη, στόμα και σπηριά Αθανασίας. Σήμερα είσαι Σκόρπιος, σαν τα σκόρπια μήλα στο τραπέζι. Η πιο άνηση απουσία είναι εκείνη της λύθης. Θα χρειαστεί πολλές φορές να βάλω το δάχτυλό σου πάνω μου. Ότι υπήρξα. Δεν είμαι με τους ευπρεπείς. Να με βλέπεις όπως εγώ. Τώρα είμαι ρίγος και ακόντιο, ο ένας κατά πάνω στον άλλον. Τώρα το στόμα είναι στόμα και η πλάτη και η γοφή και η αστράγαλη. Τώρα το πάντα είναι τώρα. Σας ευχαριστώ. Μπράβο. Κυρία Πράτη, παρακαλώ να απονείμετε τους δύο επένους συμμετοχής, σε μαθητές και μαθήτρες, του 4ου Γενικού Λυκείου, καθώς και εσείς κύριε Βαρζάνη, στον Κωστή Παπαδέα, στην Ολυμπία Παπαμικρούλη, στον Νικόλα Σαρμά, στη Σόνια Φράγκου. Από την πρώτη δημοτικού συμμαθητή της κόρης μου. Μέχρι την πρώτη ηλικίου πήγαιναν μαζί. Δεν ήταν αισθημένο. Είπα ότι η κόρη του δεν έγραψε ποιήση όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι. Γιατί η κυρία Κρυπίδου εδώ, η κυρία Κρυπίδου να έρθει. Ευχαριστούμε που τιμάτε και τους μαθητές μας. Είναι πραγματικά η μαγιά, η ποιητική μαγιά του σχολείου μας. Έγραψαν μικρά ποίηματα, τα τρίστιχα τα χαϊκού, με την επιμέλεια και του ποιητή Χρήστου του Μανίδη και ενός φιλολόγου που θα βγάλει μια μελέτη για τα νεοελληνικά χαϊκού. Έμειναν στο πνεύμα των μαθητών και πραγματικά έχουν πολύ ταλέντο και πολλές δυνατότητες. Φαίνεται έτσι, επειδή τα χαϊκού είναι σαν βόμβα στο χέρι, μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο όπως και οι μαθητές μας. Άλφα. Έγειρε πάνω μου και αποκοιμήθηκε. Τώρα βαριά τη σιωπή της μεταφέρω, όπως μικρό που αγαπήθηκε πολύ. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όπου πιο πολύ αγάπησαν. Μετά η ηλικία τους αλλάζει όπως τα αγάλματα και η ώρα περπατά τα πρόσωπά τους σαν αέρας. Σιωπηλή, αδιαμαρτύρητοι οι άνθρωποι, νυχτώνουν όπου πιο πολύ φαντάστηκαν. Μετά ξοδεύονται χωρίς αντίκρισμα, με το τραγούδι στη φωνή τους αποκοιμισμένο. Απαρηγόρητοι, ανήλαιοι οι άνθρωποι πεθαίνουν όπου πιο πολύ βασίλεψαν. Δίδα. Με βρήκε έκπληκτη η αναχώρησή σου. Όπως γυρνά στο σπίτι, απροετοίμαστος, και σε υποδέχεται ένα μαύρο πλαίσιο. Κυρίες και κύριοι, αυτή η ομορφιά σαν θερισμός. Η αντινομία της ποιητικής θέασης της ζωής στο έργο της Μαρίας Λαϊνά. Ο λόγος θα δοθεί στην κυρία Ελένα Κουτριάνου, καθηγήτρια της νεοελληνικής λογοτεχνίας, θεωρίας της λογοτεχνίας, συγκριτικής γραμματολογίας, στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διδάκτορ του τμήματος μοντέρνων γλωσσών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Κυρία Κουτριάνου. Η κυρία Κουτριάνου έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι μέλος της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, Μεγάλου Βραβείου Γραμμάτων, Βραβείου Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα, Ειδικού Θεματικού Βραβείου και Βραβείου Δοκιμίου Μαρτυρίας.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τέχνη, με έμφαση στις εικαστικές τέχνες και τον κινηματογράφο του 19ου και του 20ου αιώνα. Την εκδοτική κειμένων, τη θεωρία της συγκριτικής γραμματολογίας και τη θεωρία της λογοτεχνίας, με έμφαση στις θεωρίες της διακειμενικότητας, την πραγματολογία, την κινητική κριτική και τη διαμεσικότητα. Έχει πλούσιο εκδοτικό έργο και δεν λέω άλλα γιατί έχει πάρα πολλά, κυρία Κουτριάνου. Ο λόγος εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία Δημοπούλου. Αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και εκπρόσωποι της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας ΦΑΕΙΣ, αν το κατάλαβα σωστά, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Φιλολόγων Καλαμάτας και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές, με τους οποίους είχα εξαιρετική συνεργασία και φέτος, διότι γνωριζόμαστε πολύ καλά εδώ και καιρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και να μοιράζομαι την χαρά της συμβολής σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση, η οποία έχει και διάρκεια και αποτέλεσμα και αντίκτυπο σημαντικό, καθώς πρόκειται για έναν καταξιωμένο πλέον θεσμό εδώ και πολλά χρόνια. Με συμμετοχή μεγάλη από ό,τι διαπίστωσα η ίδια ως μέλος της Επιτροπής αυτή τη χρονιά. Η τιμή λοιπόν είναι μεγάλη και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή. Γιατί βέβαια για τη χαρά δεν θα μιλήσω, η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς η Καλαμάτα τα τελευταία 20 χρόνια είναι η υιοθετημένη μου πατρίδα. Τα τελευταία 20 χρόνια διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Φιλολογίας της πόλης μας και είναι πλέον η Καλαμάτα πολύ αγαπημένη πόλη, όχι μόνο γιατί μοιάζει στη γενέτειρα, το Βόλο, από όπου όμως έφυγα πολύ μικρή και λείπω πολλά χρόνια, αλλά γιατί κυριολεκτικά τη ζω, την Καλαμάτα με τον παλμό της, το ρυθμό της, μέσα από τα νέα παιδιά που κάθε χρόνο μας κάνουν να ξανανιώνουμε εμάς τους ίδιους. Και με μεγάλη χαρά βλέπω πολλές φοιτήτριες, πολλούς φοιτητές μας και από φοιτητούς εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για την τιμή και για τη χαρά και πάλι. Η Μαρία Λαϊνά ήταν από μια άλλη πάλι παραθαλάσσια πόλη, από την Πάτρα. Γεννημένη τον Αύγουστο του 1947 εκεί, έζησε στην Αθήνα όμως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, πηγαίνοντας και εκείνη στην Αθήνα για τις σπουδές της. Δεν της άρεσε αυτό, δήλωνε, δεν ξέρω, κάτι κάνω, νομίζω. Δήλωνε ότι δεν της άρεσε που ζούσε στην Αθήνα, δεν την αποχωριζόταν όμως στην Αθήνα για πάρα πολλά χρόνια, έως το Δεκέμβριο του 2023, πριν από 6 μήνες που πέθανε εκεί. Η ίδια λάτρευε τα μαθηματικά. Σπούδασε όμως τη νομική και αυτό γιατί, όπως εξήγησε, έτυχε να γράφει καλές εκθέσεις. Με προτροπή λοιπόν των καθηγητών της, σπούδασε στη νομική σχολή. Πάντοτε αυτές οι επιλογές, οι τυχαίες, όπως είναι το επίθετο που ίδια χρησιμοποίησε, έχουν αντίκτυπο περίεργο στις ζωές μας. Πράγματι, η Λαϊνά δεν άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου παρά για πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Εργάστηκε κυρίως ως μεταφράστρια, ως επιμελήτρια εκδόσεων, ως σεναριογράφος εκπομπών για την κρατική ραδιοτηλεόραση, ως συγγραφέας σε ένθετα λογοτεχνικών εφημερίδων και ως δασκάλα. Δίδαξε την ελληνική γλώσσα και την ποίηση σε αγγλόφωνα κολέγια και δίδαξε και τη μετάφραση, γιατί εκτός από ποιήτρια ήταν και αξιόλογη μεταφράστρια η Μαρία Λαϊνά. Έργα της έχουν μεταφραστεί, έργα της ποιητικά, έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, κυρίως ευρωπαϊκές, αλλά και εκτός Ευρώπης. Σε άλλες μη ευρωπαϊκές γλώσσες. Δεν θα σας κουράσω με τη
τις λεπτομέρειες αυτές, οι οποίες άλλωστε είναι διαθέσιμες να τις αναζητήσει κανείς εδώ και εκεί. Θα αναφέρω μόνο ότι η γερμανική μετάφραση του ποιητικού της βιβλίου «Ρόδινος φόβος» από την Ντάντι Σιδέρις Πέκ τιμήθηκε με το βραβείο ποίησης της πόλης του Μονάχου το 1995. Βραβεύτηκε με το ίδιο βιβλίο, το ελληνικό πρωτότυπο, με το κρατικό βραβείο ποίησης το 1993, αφού το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1992. Το ίδιο βιβλίο έλαβε το βραβείο Καβάφη, το βραβείο Μαρία Κάλλας του τρίτου προγράμματος της ΕΡΤ. Το 2014 της απονεμήθηκε το βραβείο του Ιδρύματος Κώστα και Ελένη Σουράνη για το ποιητικό της έργο. Το 2021 έλαβε το βραβείο του περιοδικού Ο Αναγνώστης για το βιβλίο «Ό,τι έγινε», που ήταν και το τελευταίο ποιητικό βιβλίο το οποίο εξέδωσε. Και ένα χρόνο πριν από το θάνατό της τιμήθηκε με το μεγάλο κρατικό βραβείο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συνολική προσφορά της στα γράμματα. Ήταν γνωστή βέβαια η Μαρία Λαϊνά κυρίως για το ποιητικό της έργο. Αξιόλογο όμως, εκτός από το μεταφραστικό που ανέφερα προηγουμένως, είναι και το θεατρικό της έργο. Επίσης, είναι λιγότερο γνωστό, αλλά έχει γράψει και πεζά διηγήματα, όπως και δύο πολύ σημαντικές νουβέλες, θα αναφερθούμε μετά σε αυτές, και κριτικά κείμενα και χρονογραφήματα.